αντιμέτωπη με τον μπάχαλο που η ίδια δημιούργησε και χωρίς κανένα σχέδιο αποτελεσματικής και ανθρώπινης αντιμετώπισης του προσφυγικού, η κυβέρνηση καταφεύγει στη χρήση ομής βίας ενάντια στους πολίτες των νησιών. Οι επιθέσεις σε παιδιά και ηλικιωμένους αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση για διάλογο και καμία πρόθεση να προχωρήσει στη μόνη λύση που μπορεί να ομαλοποιήσει την κατάσταση, την αποσυμφόρηση των νησιών. Η πανικόβλητη προσπάθειά τους να συνδέσουν την προστασία της δημόσιας υγείας από το κορονοϊό με τον εγκλεισμό προσφύγων και μεταναστών, αφού τους έχουν ήδη αφαιρέσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, έχει στόχο τον εκφοβισμό των Ελλήνων πολιτών και την αφύπνιση ρατσιστικών και μυσαλόδοξων ενστίκτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που τους έχει απομείνει προκειμένου να εφαρμόσουν το ανεδαφικό του σχέδιο για κλειστά κέντρα φυλακές. Απέναντι στη βία και τη ρατσιστική της ρητορία, η κυβέρνηση θα βρει τους ίδιους τους νησιώτες. Αυτούς που εδώ και 5 χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και έχουν γίνει γνωστοί διεθνώς για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά τους.